δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Κύκλωμα παιδικής πορνείας στα Ψηλαλόνια Πάτρας. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες. Συνελήφθησαν ένας 32χρονος και ένας 54χρονος. Δύο ανήλικες στο νοσοκομείο. Στους δρόμους βγήκαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά δωρεάν υγεία, χρηματοδότηση και στελέχους των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλλοί της Δυτικής Ελλάδας ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συνεδρίου που θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Βανδαλισμοί στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στην Καλαμάτα. Μήνυση κατά γνώστων υπέβαλε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας.